σε αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους που έχουν υψηλότερη απόδοση στην ανακύκλωση και στη διαλογή στην πηγή να έχουν χαμηλότερο κόστος στις μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων, επιτυγχάνοντας χαμηλότερα δημοτικά τέλη έως και 25%, προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ήδη ο κανονισμός για την τιμολόγηση των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ώστε να προσδιορίζονται τα τέλη που καταβάλλονται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε αναπαραχόμενη υπηρεσία και σε συνάρτηση με την απόδοση της διαλογής στην πηγή, την εκτροπή οργανικών αποβλήτων από την υγειονομική ταφή, τη συλλογή αποβλήτων συσκευασιών ανακάτοικο, αλλά και την πραγματοποιηθής ανακύκλωση σε σύνδεση με τους στόχους. Ανά Δήμο βρίσκεται σε διαβούλευση, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ναχυτά Ιωαννίνων, Σπύρο Κωνσταντόπουλο. Σε διαβούλευση. Ο κανονισμός τιμολόγησης των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ο οποίος έχει κυρίως το ορυπαίνον πληρώνει, έχει ως ισοζύγιο ορυπαίνον πληρώνει και έχει συνάρτηση τα εξής: την απόδοση της διαλογής στην πηγή, την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων από την υγειονομική ταφή, τη συλλογή αποβλήτων συσκευασιών ανακάτοικο και γενικά διάφορες τέτοιες διάφορους τέτοιους παραμέτρους, ώστε να μπορεί να δώσει κίνητρα προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη ανακύκλωση και ανάλογα να είναι η τιμολόγηση των φορέων διαχείρισης και ανάλογα οι Δήμοι, δηλαδή αφού ο φορέας διαχείρισης στους Δήμους τους λέει τι πρέπει να πληρώσουν και ανάλογα αυτό θα κυλιστεί τελευταία στους πολίτες. Επίσης έχει σχέση σε συνάρτηση με την αρχή της ανταποδοτικότητας και της διαφάνειας, τη δημιουργία κινήτρων για τη μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των αποβλήτων και της ανακύκλωσης, όπως επίσης την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων που θέτει η κείμενη νομοθεσία. Για παράδειγμα, ο Δήμος Ιωαννιτών, για να μιλήσουμε για την περιοχή μας, αλλά το ίδιο είναι σε όλη την Ελλάδα, γίνεται ανακύκλωση και μέσα από τις δράσεις που κάνουν. Κάποιοι άλλοι Δήμοι, όπως είναι μικροί Δήμοι, ή μειωρινοί, ή ορεινοί, όπως είναι π.χ. ο Δήμος Κόνιτσας ή άλλοι Δήμοι, καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχουν τα ίδια ποσοστά ανακύκλωσης όπως με το Δήμο Ιωαννιτών που έχει και πολλούς κάδους και κάνει τις ανάλογες δράσεις. Αμέσως όμως αυτό το ποσό ορυπαίνων πληρώνει θα πρέπει να ισομεριστεί. Εκεί υπάρχει ένα κέρδος, να το πούμε έτσι, για τους μεγάλους Δήμους και τους πολύ οργανωμένους Δήμους, όπως για παράδειγμα είναι ο Δήμος Ιωαννιτών, διότι αμέσως θα έχει χαμηλότερα ποσοστά σε πρόστιμα, διότι είναι οργανωμένος και μπορεί να κάνει ανακύκλωση. Είναι ενδεικτικά σας ανέφερα κάποια προβλήματα που θα τεθούν στη διαβούλευση προκειμένου να ισομεριστεί σωστά τα πρόστιμα παύλα τιμολόγηση των φορέων διαχείρισης. Κάτι το οποίο εμείς το έχουμε επισημάνει και θα το δούνε στο ανάλογο Υπουργείο. Στο μεταξύ, καταργείται το ειδικό τέλος ταφής, σύμφωνα με πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας, αλλά και την ορθή διαχείριση των αποβλήτων. Βάσει της συγκεκριμένης πρότασης νομοθετικής ρύθμισης, προβλέπεται πως οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων ή οι Δήμοι που ασκούν αρμοδιότητες φορέων διαχείρισης και οι οποίοι λειτουργούν χώρο υγειονομικής ταφής και δέχονται απόβλητα κήπων και πάρκων ή και άλλα δημοτικά απόβλητα ή χωριστά συλλεγόμενα, να καταβάλουν 10 ευρώ ανά τόν αποβλήτων που διατίθεται χωρίς προηγούμενη επεξεργασία για την επιδότηση δράσεων κυκλικής ανακύκλωσης. Η ισχύ της συγκεκριμένης πρότασης θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου του 2019 και το ποσό θα αυξάνεται κατά 5 ευρώ από 1η Πρώτου του 2021 και κάθε έτος έως τα 35 ευρώ. Μάλιστα, για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων, το ποσό αυτό θα μειώνεται ανάλογα με την πρόοδο των προβλεπόμενων μονάδων επεξεργασίας σύμμικτων αποβλήτων και μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων, κάτι που για την περιοχή των Ιωαννίνων, με δεδομένη την λειτουργία της μονάδας αστικών στερεών αποβλήτων, μεταφράζεται σε μείωση περιβαλλοντικής εισφοράς κατά 100%. Υπάρχει ήδη σε διαβούλευση, η οποία λήγει σήμερα, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μία πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την ενίσχυση των δράσεων της κυκλικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, καταργείται το ειδικό τέλος ταφής, τα 35 ευρώ που ήταν παλαιά, θα πάρει σίγουρα παράταση διότι δεν πληρούν τις προδιαγραφές οι περιφέρειες, κυρίως τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων. Αυτό αλλάζει ως εξής: ξεκινά με 10 ευρώ ανατόνω αποβλήτων που δεν είναι επεξεργασμένο το απόβλητο και ανάλογα τι διαθέτει ο καθένας στην περιφέρειά του αρχίζει και μειώνεται. Δηλαδή, να πω συγκεκριμένα,
Εάν δεν γίνει από κάποια περιφέρεια καμία ενέργεια, έχουμε 0% μείωση. Άρα, ξεκινώντας από 10 ευρώ που αυξάνεται κάθε έτος 5 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι θα καλεστεί μια περιφέρεια να πληρώσει αρκετά σε ειδικό τέλος ταφής ή, να το πούμε διαφορετικά, το πρόστιμο που πρόκειται να επιβάλλουν όσον αφορά το περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Εάν υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση κάποιας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, έχει μια έκπτωση σε αυτό το πρόστιμο 35%. Εάν υπάρχει σύμβαση της κατασκευής, έτοιμη, δηλαδή είναι συμβασιοποιημένη κατασκευή, πάμε στο 70%. Και αν υπάρχει μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων όπως έχουμε εμείς στην περιφέρειά μας, δεν θα έχουμε καθόλου πρόστιμο, όπως και στα Χαδά δεν είχαμε προστήματα με τη βοήθεια της περιφέρειας Ηπείρου. Είναι μείωση στο 100%. Κάτι πολύ βασικό και που η περιφέρεια Ηπείρου, σε συνεργασία και με τους φορείς διαχείρισης και με όλους τους δήμους της περιφέρειας, έχει πετύχει.